Φίλες και φίλοι της ποδηλασίας, φίλες και φίλοι του Αλφα, καλώς ήρθατε στον 18ο ΔΕΗ ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος. Σήμερα το δεύτερο ετάπ από τις Μυκήνες, η εκκίνηση και ο τερματισμός μετά από 178 χιλιόμετρα στην Καλαμάτα. Ένα ετάπ το οποίο δεν είναι και το πιο εύκολο του γύρου, με 1900 υψομετρικά, δύο ενδιάμεσα σπριντ και τρία σπριντ ανάβασης πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Παρακολουθείτε εικόνες από την παρουσίαση και τις υπογραφές των αθλητών. Εδώ είναι ο πρωτοπόρος γενικής, ο Aaron Gate, με την ομάδα του, ο Townsend. Στην δεύτερη θέση γενικής και ο Κάρι, ο καλύτερος νέος της διοργάνωσης για αθλητές κάτω των 23, η λευκή φανέλα. Απονέμεται με μεγάλο χορηγό τον ΕΟΤ. Ακόμα μια καλή μέρα συνάντησαν οι αθλητές, 23 βαθμοί Κελσίου σήμερα στις Μυκήνες. Δεν είχε μεγάλη μεταβολή ο καιρός μέχρι και την Καλαμάτα. Και πάμε να δούμε τον χάρτη. Οι αθλητές χθες το βράδυ ταξίδεψαν από την Κρήτη για να βρεθούν στον Πειραιά και από εκεί σήμερα το πρωί οδικώς έφτασαν στις Μυκήνες. Από όπου ξεκίνησαν, πέρασαν από την Τύρινθα, από τον Ναύπλιο, από τους Μήλους για το πρώτο ενδιάμεσο σπριντ, από τον Αχλαδόκαπο για το σπριντ ανάβασης, το μεγαλύτερο του φετινού γύρου. Στη συνέχεια από τον Νεοχώρη, φτάσαμε στην Τρίπολη για το ενδιάμεσο σπριντ, το δεύτερο της ημέρας, Βίγλες, Μεγαλόπολη, από την Γέφυρα, από τα Παραδείσια, εκεί που ήταν το τρίτο σπριντ ανάβασης της ημέρας, από τον Ανεμόμυλο και τερματίσαμε στην Καλαμάτα. Αυτό είναι και το προφίλ της διαδρομής, 1900 υψομετρικά όπως είπαμε, και βλέπετε τα ενδιάμεσα σπριντ, τα πρώτα 38 χιλιόμετρα σχεδόν επίπεδα, το ίδιο ίσχυε και για τα τελευταία 30 χιλιόμετρα. Εδώ είναι ο Aaron Gate, ο οποίος δίνει συνέντευξη. Η πορτοκαλί φανέλα των βουνών, η οποία σήμερα άλλαξε πλάτες. Και βέβαια όλα έτοιμα για την εκκίνηση. 4 χιλιόμετρα η προεκκίνηση σήμερα. 114 αθλητές εκκίνησαν. Είχαμε 3 εγκαταλείψεις και ένας αθλητής στο τέλος της ημέρας δεν τα κατάφερε. Βγήκε εκτός ορίου χρόνου. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Είχαμε πολλές επιθέσεις από το πρώτο χιλιόμετρο. Εδώ εσείς βλέπετε τις πανέμορφες Μυκήνες, πλάνα τα οποία κάνουν τον γύρο του κόσμου και βέβαια δείχνουν για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος αγώνας πρέπει να εδραιωθεί στο ποδηλατικό καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Λοιπόν, με το καλημέρα, όπως είπαμε, είχαμε τις πρώτες επιθέσεις από το χιλιόμετρο 0, με το που ο Race Director έδωσε το ελεύθερο. Ο ρυθμός ήταν πάρα πολύ δυνατός. Η ATT ήταν πολύ δραστήρια. Προσπάθησε να μπει πολλές φορές στο ξεκόλλημα της ημέρας. Ο Γιάκουμπεκ για την ATT, ο Σάιν Μπάρ για την Polygon, την ομάδα από τη Μαλαισία, και ο Γεμάνε από την Bike Aid. Ήταν οι αθλητές οι οποίοι πήραν πρώτη μια μικρή διαφορά. Η διαφορά η οποία τους έδωσε το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τους πρώτους βαθμούς της ημέρας στο πρώτο ενδιάμεσο σπριντ της ημέρας, όταν έφτασαν στους Μήλους. Να υπενθυμίσουμε ότι σε κάθε ενδιάμεσο σπριντ υπάρχουν πόντι, βαθμοί για την κόκκινη φανέλα αλλά και μπόνους δευτερόλεπτα. 3, 2 και 1 βαθμοί με τους πρώτους 3 αθλητές και τα αντίστοιχα δευτερόλεπτα.
Ο Γιάκουμπεκ πέρασε πρώτος από το ενδιάμεσο σπριντ. Μεγάλος χορηγός της κόκκινης φανέλας και της βαθμολογίας των πόντων η εταιρεία Κοτσόβολος. Δεύτερος πέρασε ο Σάιν Μπάιρ της Terengganu Polygon της ομάδας από την Μαλαισία. Και τρίτος ο Γεμανέ από την Bike-Aid. Εδώ είναι ο Τόμας Γιάκουμπεκ. Στη συνέχεια και οι τρεις επωφελήθηκαν από την μικρή διαφορά που είχαν πάρει. Συνεργάστηκαν. Δεν κατάφεραν όμως να πάρουν πολύ μεγάλη ελευθερία από το πελωτόν, αφού από το πρώτο χιλιόμετρο η ομάδα της Bolton έκανε εξαιρετική δουλειά. Φτάνοντας στον Αχλαδόκαμπο, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για κάποιους αθλητές να αποσπαστούν. Ο Σανταρομίτα, ο Σεπέδα, ο Τρούμπα, ο Γεμάνε και ο Σάνμπαερ αποσπάστηκαν και διεκδίκησαν τους πρώτους βαθμούς. Ζήτησαν και ο Τρούμπα της ATT, πήρε 10 βαθμούς ο Τρούμπα, ο Γεμάνε πήρε 8, ο Σάινμπαερ πήρε 6, ο Σανταρομίτα πήρε 4, ο Τζέφρον Σεπέδα της Καχαόραλ πήρε 2 και ο Σιμών Κόμπ της Cross Team Lezen πήρε 1 βαθμό. Όλα αυτά για την μάχη της πορτοκαλής φανέλας, μεγάλος χορηγός η Betson στην συγκεκριμένη βαθμολογία, η οποία απονέμει την πορτοκαλή φανέλα. Με πανέμορφες εικόνες μετά την κορυφή του Αχλαδόκαμπου. Από εκεί και πέρα το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος είναι η Τρίπολη, την οποία όλοι οι αθλητές θα μπορούν να την θαυμάσουν από την κορυφή του Αχλαδόκαμπου, η κορυφή η οποία προσφέρει μια μαγική θέα. Ενώ βλέπετε και το πελωτόν να περνά από το σπριντ ανάβαση του Αχλαδόκαμπου, φτάνοντας λοιπόν στην Τρίπολη. Τρεις αθλητές έχουν καταφέρει να κρατηθούν μπροστά. Ο Τρούμπα πήρε πάλι τους τρεις βαθμούς. Ο Γεμάνε πέρασε δεύτερος, τρίτος σε πέδα. Οι υπόλοιποι δύο αθλητές δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν κάποιους βαθμούς. Ο Σανταρομίτα και ο Σάινμπαερ. Εδώ είναι ο Σανταρομίτα της Green Project Bardiani. Εδώ λοιπόν και η επιβεβαίωση, ο Τρούμπα Γεμάνε και ο Σεπέδα συνέλεξαν βαθμούς αλλά και μπόνους δευτερόλεπτα στην μάχη της γενικής κατάταξης, με τον Τρούμπα να είναι ο καλύτερα πλασαρισμένος αθλητής ανάμεσα στους αποσπασμένους. Στη συνέχεια είχαμε το σπίριντ ανάβασης στις Βίγλες. Να βλέπετε πόσοι φίλοι της ποδηλασίας στην Τρίπολη υποδέχτηκαν τον πελωτόν. Εδώ είναι ο Μιλτιάδης, ο Κύπριος πρωταθλητής, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλά πλασαρισμένος στην γενική κατάταξη. Στην 7η θέση, μόλις 14 δευτερόλεπτα πίσω από τον Aaron Gate. Με την επίθεση ο Ανδρέας Μιλτιάδης κατάφερε να πάρει 6 πόντους από το σπίριντ ανάβασης. Βίγλες. Εδώ μπορείτε να δείτε και τη διαφορά που είχε από το group. Δεν ήταν αρκετά μεγάλη. Ήλπιζε σε κάποια βοήθεια. Ήλπιζε να ενσωματωθεί κάποιος αθλητής μαζί του. Εδώ 200 μέτρα από το σπριντ ανάβασης. Ο Ανδρέας Μιλτιάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος, συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις επί ελληνικού εδάφους, αφού ήταν εκπληκτικός και στον Διεθνή Γύρο Ρόδου. Δεύτερης κατηγορίας το συγκεκριμένο σπριντ. Τρία χιλιόμετρα στο 3,5%, ενώ υπήρχαν σημεία που η κλίση ξεπερνούσε το 15%.
6 λοιπόν βαθμούς πήρε ο Μιλτιάδης. Πίσω του ο Μέιντς πήρε 4, ο αθλητής της Μπινγκόλ. Ο Μπουτζίνσκι της Μάζοφσε πήρε 2. Και ο Ανατόλη Μπούντιακ της Τερενγκάνου Πόλιγκον πήρε 1 βαθμό. Σε παραταταμένη κατηφόρα. Οι αθλητές από υψόμετρο 600 μέτρων βρέθηκαν πάρα πολύ γρήγορα στα 200 μέτρα. Στη συνέχεια υπήρχαν κάποια επίπεδα χιλιόμετρα. Για να περάσουμε στο επόμενο σπριντ ανάβασης στα Παραδείσια. Ένα μικρό γκρουπ τριών αθλητών κατάφερε να αποσπαστεί σε αυτά τα χιλιόμετρα. Ο Μπαλαντσίνη της Coratec, ο Μανουέλε Ταρότσι της Green Project Bardiani και ο Αμερικάνος ο Φιν Γκάλιξον της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Under 23. Ήταν οι αθλητές οι οποίοι κατάφεραν να αποσπαστούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ανησύγησαν την Black Spoke, την ομάδα που έχει στην κατοχή της την γαλάζια φανέλα του πρωτοπόρου ο Άρον Γκέιτ, ο οποίος από την πρώτη φορά που βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος από τον περσινό γύρο Ελλάδας φορά την γαλάζια φανέλα σε όλα τα ετάπ. Δεν έχει δει κανέναν άλλο αθλητή να είναι πιο ψηλά στην γενική μπροστά του. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι αυτό αποτελεί ρεκόρ στο σύνολο της ιστορίας του ποδιατικού γύρου της Ελλάδας. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει η ομάδα της Bolton να υπερασπιστεί και φέτος με επιτυχία την πρωτοπορία που έχει μέχρι σήμερα ο Άρον Γκέιτ. Η Κάχα Ωραλ, η οποία προσπάθησε στις ανηφόρες με τον Σεπέδα, δεν ήταν τέτοιο το προφίλ το οποίο θα τέριαζε στην ομάδα της Κάχα Ωραλ, μια ομάδα η οποία συμμετέχει παραδοσιακά στον γύρο της Ισπανίας. Εδώ είναι ο Άρον Γκέιτ, γνωστός από το πέρασμά του στην Aqua Blue Sport. Πίσω είναι ο Κάρι, ο καλύτερος νέος διοργάνωσης της ίδιας ομάδας. Ενώ να πούμε ότι η Bolton Black Spoke έχει τρεις αθλητές στην πρώτη δεκάδα. Τον Άρον Γκέιτ, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος, τον Rory Townsend, ο οποίος είναι δεύτερος στα 9 δευτερόλεπτα και έχει το νούμερο 6 της γενικής, τον Logan Curry, στα 14 δευτερόλεπτα. Από εκεί και πέρα, οι καλύτεροι πλασιασμένοι αθλητές των άλλων ομάδων είναι ο Lei Tao της Caja Rural στην τρίτη θέση, στα 10 δευτερόλεπτα. Για την Μπινγκόλ, ο καλύτερο πλασιασμένο αθλητή είναι ο Τέγγελς στην 16η θέση, στα 31 δευτερόλεπτα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Στάιτς είναι ένατος στα 19 δευτερόλεπτα. Για την Σόφερ Σάβινη, ο Αρβανίτου είναι ο καλύτερο πλασιασμένο αθλητή, ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος δεν αγωνίζεται με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, αλλά με τα χρώματα της ιταλικής ομάδας του, είναι 407ος. Για την ATT, καλύτερα πλασιασμένος αθλητής είναι ο Τρούμπα, είναι πέμπτος στα 12 δευτερόλεπτα και 8ος είναι ο Ντάνιελ Τούρεκ στα 18. Για την Αμπλοκ, ο Σίνσεκ είναι 22ος στα 33 δευτερόλεπτα. Για την Green Project Bardiani, ο Μανουέλε Ταρότσι είναι 25ος στα 36 δευτερόλεπτα. Για την ομάδα της Coratec, ο Μπαλντατσίνη είναι ο καλύτερα πλασιασμένος αθλητής, 32ος στα 41 δευτερόλεπτα. Για την Human Power Health, ο Ανιολκόφσκι, ο χθεσινός νικητής, είναι τέταρτος στα 12 δευτερόλεπτα. Μεγάλη απειλή για την Black Spoke. Για την Tarteletto, ο Τίμος Ντουπόν είναι δέκατος στα 25. Για την X-Speed, την ομάδα που συνοδεύει ο Παναγιώτης Μαρεντάκης, ο Matt King είναι ο καλύτερο πλασιασμένος αθλητής στην 20η θέση. Για την Cross Team, ο Robert Scott είναι δέκατος. Για την Bike Ed, ο Ζανό είναι 28ος στα 39 δευτερόλεπτα, ενώ για την Μάζοφσε ο Άσκοφ είναι 18ος στα 33 δευτερόλεπτα. Από εκεί και πέρα, για την Τερενγκάνου ο Μπούντιακ είναι 53ος, για την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας ο Μπούγλας, ο Γιώργος Μπούγλας είναι ο καλύτερα πλασιασμένος αθλητής, είναι 34ος και χάνει μόλις 41 δευτερόλεπτα. Για την Global 6, ο Μπαλάμπιο είναι 56ος στο 1-0-2 και τέλος ο Ανδρέας Μιλτιάδης για την ομάδα της Κύπρου είναι 7ος στα 14 δευτερόλεπτα από τον Άρον Γκέιτ.
Μπαίνοντας στην πόλη της Καλαμάτας, βλέπετε πόσο δυνατός είναι ο ρυθμός που κρατά το πελωτόν. Τρεις αθλητές κρατούν ακόμα την πρωτοπορία, ο Μπανταρτσίνη της Κόρατεκ, ο Μανουέλε Ταρότσι της Μπαρντιάνη, ο Φιλ Γκάλιξον μόλις έχει χάσει επαφή και σε πολύ λίγο θα απορροφηθεί από το πελωτόν. Με όλες τους τις δυνάμεις λοιπόν, οι δύο Ιταλοί συνεργάζονται. Αλλά δείτε πόσο καλή δουλειά κάνει η ATT, το ίδιο και η Tartelletto για τον Timothy Dupont. Και η Black Spoke είναι πάρα πολύ μπροστά. Βλέπετε στις πρώτες 10 θέσεις είναι η γαλάζια φανέλα, ο πρωτοπόρος του γύρου. Επίσης η Μάζοφσε έχει αρκετούς αθλητές μπροστά. Μπορούμε να διακρίνουμε και δύο Έλληνες αθλητές. Φυσικά τον Ανδρέα Μιλτιάδη, τον Κύπριο πρωταθλητή, και δείτε εδώ πόσο καλή δουλειά κάνει η ATT. Ο Ντάνιελ Τούρεκ, ο πιο έμπειρος αθλητής της ομάδας. Κάπτεν Ντελαρούτ της ATT δίνει οδηγίες στον Στότσεκ. Και εδώ οι δύο Ιταλοί, ο Μπαντατσίνη με τον αθλητή της Μπαρντιάνη. Τον Ταρότσι προσπαθούν με όλους τους δυνάμεις να κινηθούν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Και κάπου εδώ τελειώνει η προσπάθειά τους. Ξέρουν και οι δύο ότι είναι καταδικασμένοι. Ενώ σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο τερματισμός δεν είναι καθόλου τεχνικός. Η τελευταία δύσκολη στροφή έρχεται στα 2.700 μέτρα από τον τερματισμό. Τα τελευταία αυτά χιλιόμετρα είναι εντελώς επίπεδα. Στον παραλιακό δρόμο της Καλαμάτας υπάρχει μια αριστερή στροφή. Και μία μέσω δεξιά είναι η στροφή που βλέπετε στα 1500 μέτρα τον τερματισμό. Και σε αυτό το σημείο πιάνονται οι δύο Ιταλοί και φυσικά πάμε για έναν μαζικό τερματισμό. Με τις ομάδες των Sprinter να είναι πολύ μπροστά, η Green Project, η Human Power Health, η Tartelletto, η ATT για τον Mikkel Rheim οδηγούν το πελωτόν με την Human Power Health να κάνει την καλύτερη δουλειά μέχρι τώρα. Flam Rouge λοιπόν για το δεύτερο etap από τις Μικίνες, από όπου ξεκίνησαν σήμερα το πρωί αθλητές στην Καλαμάτα. Βλέπετε πόσο αθλητές έχει χάσει το πελωτόν εξαιτίας του πολύ γρήγορου και δυνατού ρυθμού. Στα τελευταία 500 μέτρα με αυτά τα εναέρια πλάνα και σε λίγο από σταθερές κάμερες. Εδώ λοιπόν έχει ξεκινήσει το lead out η Human Power Health. Έχει μείνει λίγο πίσω η Caja Oral. Εδώ στα 300 μέτρα βγαίνει από δεξιά ο Dupont. Εδώ λοιπόν ο Leitao έχει ξεκινήσει το sprint. Ο Ζανοντσέρο της Green Project και αυτός. Ο Νελκόφσκι είναι μπροστά. Εδώ είναι ο Πολωνός. Ο Ράιμ είναι επίσης μπροστά. Ο Ντουπόν είναι πολύ πολύ μπροστά της Tartelletto και θα πάρει την νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Timothy Dupont. Είχαμε πει και σε προηγούμενες ημέρες ότι είναι πάρα πολύ έμπειρος. Έχει κερδίσει τον Όκερε Κόρσε. Έχει κερδίσει ετάπ στο Etoile du Bessage. Και βέβαια κερδίζει εδώ ετάπ και στον γύρο της Ελλάδας. Ο Ζανοντσέλο της Green Project τερματίζει στην δεύτερη θέση. Ο Λεϊτάο ακόμα ένα πλασάρισμα ψηλά. Τερματίζει τρίτος, τέταρτος ο Ανιολκόφσκι, ο Ράιν πέμπτος, ο Τάουνσετ έκτος, ο Βαντέπιτε έβδομος, ο Νικηφόρος Αρβανίτου κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση, τερματίζει όγδος, ο Έιζενμπαρθ ένατος και ο Μακδόναλντ δέκατος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είναι οι πανηγυρισμοί της Tartelletto Isorex και ο πρωταγωνιστής της ημέρας, ο Ντιπόν. Πάμε να δούμε και την γενική. Δεν αλλάζει τίποτα στην κορυφή της. Ο Άρον Γκέιτ είναι ο πρωτοπόρος. Ο Τάουνσεν είναι δεύτερος στα 9. Λεϊτάο τρίτος στα 10. Ανιολκόφσκι, ο Τρούμπα, Κάρι, Μιλτιάδης έβδομος. Τούρεκ, Στάιτς και Ντιπόν στην πρώτη δεκάδα. When you see my palm rest, I'm quite fast, but you know it's never easy to win a race. And today was quite a tough race. It was a hard stage with a lot of mountains, and I survived. And the team did a really good job. I feel really well already the whole week, and yeah, that's
a good result for the team and I'm happy to win here. Thinking back to the start of the stage now, it feels like days ago. It just felt like a stage that had so many parts and so much excitement, and I'll admit that there was times I was a little bit stressed about losing control of the situation, but yeah, once again, my teammates just kept finding another gear and coming back up again, which was bloody impressive. I think probably a much harder stage than a lot of people were expecting, me included. It was pretty full gas up that first climb, and different combinations of breakaways going that we had to be very careful of. And I think those last three guys that were out in front were super strong, because it looked like they were going to stay away for a while there, but at least we got some help from the teams that wanted to sprint at the finish there, and it's nice at the end of the day to keep this jersey. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μετάδοσή μας. Ολοκληρώθηκε το δεύτερο ετάπ με μεγάλη έκπληξη, την 8η θέση του Νικηφόρου Ορβανίτου. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο με κίνηση από την Κώστα Ναβαρίνο, τερματισμό στην Κυπαρισία μετά από 153 χιλιόμετρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.